στη θέση μας, μας όρισε το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και εξακολουθούμε ασκούντες τα καθήκοντά μας. Αριόμεθα εκ του νόμου και εκ του δικαστικού συμβουλίου την αρμοδιότητά μας. Οι δύο εισαγγελείς παραμένουν στη θέση τους, αλλά στο κοινό υπόμνημά τους επιμένουν ότι επιχειρήθηκαν παρεμβάσεις στο έργο τους. Συνεχίζουμε στις επάλεξεις μας και έκαστος εφώ ετάχθη. Ονόματα στον αντισαγγελέα Φώτη Μακρύ δεν είπαν. Και ο αντισαγγελέας με συνοπτικές διαδικασίες στέλνει τη διερεύνηση των καταγγελιών του στο αρχείο. Στο πόρισμά του αναφέρει. Έχω τη γνώμη ότι η αίτηση των δύο εισαγγελέων υπήρξε παρορμητική και εκπορεύτηκε από την υπερβολική ευαισθησία τους και από την αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή τους, όπως πιστεύουν, στην εκτέλεση του καθήκοντός τους. Δεν προέκυψε ότι επιχειρήθηκε παρέμβαση στο έργο τους από οποιονδήποτε και παρέλκει οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα. Υπάρχει διαβεβαίωση προς το πρόσωπό σας ότι θα έχετε όλη τη βοήθεια που χρειάζεται για να φέρετε εις πέρα στις δύσκολες υποθέσεις που χειρίζεστε? Οι εισαγγελείς δεν εκλιπαρούν βοήθεια, απαιτούν. Και αντλούν τη δύναμη εκ του νόμου. Θα μιλήσετε με ονόματα στον εισαγγελέα? Μετά το χθεσινό θρίλερ των πολύωρων συναντήσεων, στις 11 το πρωί ο Γρηγόρης Πεπόνης και ο Σπύρος Μουζακίτης επέστρεψαν στον Άριο Πάγο. Για μία ώρα συνομίλησαν με τον προϊσταμενό τους. Ακολούθησε ενημέρωση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά, οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς είχαν παραδώσει το μόλις 2 σελίδων γραπτό τους υπόμνημα και είχαν δώσει και προφορικές εξηγήσεις στον αντισαγγελέα Φώτη Μακρύ που διενεργούσε κατεπίγουσα έρευνα. Δώσαμε ένα υπόμνημα, κοινό υπόμνημα με τον κύριο Μουζακίτη, στον κύριο Μακρύ, τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Έχουμε εκθέσει ό,τι πρέπει να εκθέσουμε στο υπόμνημα. Και απερχόμεθα και ευχόμεθα καλή χρονιά. Στο υπόμνημα υποστηρίζουν ότι ο λόγος της παραίτησης είναι το σχέδιο νόμου που προέβλεπε την αντικατάστασή τους. Όμως οι αιχμές τους είναι σαφείς για ενέργειες τους που δυσαρέστησαν. Στην αναφορά μας κατά τρόπο σαφέστατων, κατηγορηματικών και μη επιδεχόμενων παρερμηνίες, καταδεικνύομενος λόγων της ενέργειάς μας, την τεχνιέντος επιχειρηθήσαν νομοθετική κατάργησή μας εξαιτίας της φύσεως του αντικειμένου και των πολλαπλών πολυεπίπεδων αντανακλάσεων των υπηρεσιακών πρωτοβουλειών και ενεργειών μας, που σαφέστατα πολλούς ενόχλησαν και ενέβαλαν εις ανησυχίαν και πολλοί θα επιθυμούσαν και θα εύχονταν να μην είχαν λάβει χώραν. Δεχτήκατε πιέσεις στο έργο σας? Το υπόμνημα είναι αποκαλυπτικό και διαφωτιστικό, αρκούντος. Οι κύριοι Πεπόνης Μουζακίτης με έμεσο αλλά σαφή τρόπο κάνουν αλλεπάλληλες αναφορές σε πιέσεις, τις οποίες βαφτίζουν αρνητικά συναισθήματα εκείνων που ελέγχουν. Δηλώνουν ότι ουδέποτε υπέκυψαν, αλλά αποφεύγουν να κατονομάσουν πρόσωπα. Δεν θα χαθούμε σε δυσόδης ατραπούς ονοματολογία αναλυσκόμενη σε ενασχόληση με το αυτονόητο και πασίδηλον δυστυχώς της νεοελληνικής πραγματικότητας. Δεν έχει νόημα άλλωστε να επικεντρωθούμε και να εστιάσουμε σε κάτι που ναι μεν συμβαίνει και είναι γνωστό σε όλους ότι συμβαίνει, ουδόλως όμως μας επηρεάζει στη δικαστική υπηρεσιακή μας αποστολή, αγνοώντας παραλλήλως και παραγνωρίζοντας εκείνο το οποίο δεν μας επηρεάζει απλώς, αλλά κυριολεκτικώς μας εξουδετερώνει και μας καταργεί. Στέλνουν τέλος το μήνυμα της επιστολής παραίτησής τους. Με την ενέργειά μας δώσαμε το στίγμα μας, ενώ παραλλήλως πέμψαμε έμπρακτο, απέριτο και σαφέστατο μήνυμα στους ενδεχομένως φρονούντας και απεργαζομένους τα αντίθετα, για τους οποίους αδιαφορούμε παντελώς και εμφαντικώς τους αγνοούμε. Η επίμαχη τροπολογία που όριζε ανώτατο εισαγγελέα στη θέση του οικονομικού εισαγγελέα έγινε μπαλάκι μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων. Το Υπουργείο Οικονομικών ρίχνει τώρα την ευθύνη της απόσυρσης του σχεδίου νόμου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εφόσον αποφασιστεί να μην συμπεριληφθεί στο προωθούμενο σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών θα συμφωνήσει σε αυτή την εξέλιξη. Την ίδια ώρα οι εισαγγελικές πηγές τόνιζαν. Το νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού για το βαθμό του οικονομικού εισαγγελέα είναι μελετημένο. Έχει λειτουργήσει άριστα και δεν υπάρχει λόγος για την τροποποίησή του.